και κύριοι, ξεκινούμε ένα σχόλιο για την πορεία της οικονομίας. Είναι βέβαιο πλέον ότι η χώρα μπαίνει σε φάση ανάκαμψης, αλλά έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, αλλά και του έργου που έχουμε μπροστά μας για την έξοδο από την κρίση και την απαλλαγή από το καθεστώς της Επιτροπίας. Η θετική όμως πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον γεγονός. Επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν στις φθινοπωρινές της προβλέψεις. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά θα φτάσει στο 2,7%, η ανεργία θα αποκλιμακωθεί ακόμη περισσότερο στο 22%, σας θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2015 ήταν στο 26%, ενώ οι επενδύσεις πρόκειται να τριπλασιαστούν φτάνοντας στο 13,7%. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράμματος, που ενισχύει την ηλυμένη απόφαση να προχωρήσει τάχιστα, δίχως υποχωρήσεις αρχών, αλλά και χωρίς άσκοπες κολλησιεργίες, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Από την πλευρά μας, θέτουμε ως στόχο τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη, αλλά και τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που θα καταστήσουν πλέον το χρέος βιώσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι χθεσινές δηλώσεις RISE εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής της συμφωνίας. Αλλαγή της συμφωνίας και τέταρτο μνημόνιο επιδιώκει μόνη η Νέα Δημοκρατία, διακαής πόθεσης οποίας είναι η αποτυχία του τρέχοντος προγράμματος. Στόχος της είναι να επιβάλλει μια σκληρή ατζέντα λιτότητας και να την προσφέρει ως αντάλλαγμα για την ρύθμιση του χρέους. Η πολιτική της αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει αυτή την εξέλιξη και θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της ρύθμισης του χρέους μαζί με τους εταίρους της στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και την εξέλιξη του τρέχοντος προγράμματος, εντάσσεται μεταξύ άλλων και η επίσκεψη του Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα στις 15 και 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας. Και αυτό διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχοντας εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για το ξεπέρασμα της λιτότητας και την αναπτυξιακή στροφή στην παγκόσμια οικονομία, θέτει στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων τη λύση για το ελληνικό χρέος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτήν του την επίσκεψη θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον κύριο Τζακ Λιού, οι θέσεις του οποίου είναι εξαιρετικά προωθητικές στις συζητήσεις για το ελληνικό χρέος. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει με δηλώσεις στελεχών της στην υποβάθμιση της σημασίας αυτής της επίσκεψης. Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην υπόθεση της εξόδου από την κρίση και δυστυχώς καταλήγει να εκτίθεται διεθνώς. Η πορεία της χώρας, ευτυχώς, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα καταστροφής που επιμένει να παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο τη χώρα μας έχουν επισκεφτεί σημαντικοί διεθνείς ηγέτες, μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Ευρωμεσογειακή Σύνοδος με την παρουσία του συνόλου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου. Καμία σχέση δηλαδή με την απομόνωση που βίωσε η χώρα μας την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνωρίζετε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπουργών με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί συμφωνήθηκε τις έρευνες για τις πρόσφατες εγκληματικές υποθέσεις να αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ μεταξύ άλλων μέτρων η ελληνική κυβέρνηση θα προτείνει και στην ΕΠΟ την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα οργανωμένο και εγκληματικό σύστημα να γίνει κράτος εν κράτη. Η συντεταγμένη πολιτεία θα εξαντλήσει την αυστηρότητά της στην προσπάθεια αυτή και έχει δίπλα της τους διεθνείς αθλητικούς θεσμούς, την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του αθλητισμού, αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Τέλος, θέλω να κλείσω αυτό το άνοιγμα, εκφράζοντας την ικανοποίηση της κυβέρνησης για τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και να ευχηθώ στα μέλη του καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Μετά τη χθεσινή θετική εξέλιξη, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού παρά τη διαρκή υπονόμευση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αναλαμβάνει ένα βαρύ καθήκον και ο πύχης των προσδοκιών είναι εξαιρετικά υψηλός,
τόσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσο όμως και στο τίμημα των αδειών. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία, κάτω από τη γενική κατακραυγή που αποτυπώθηκε και σε πρόσφατες μετρήσεις κοινής γνώμης, αναγκάστηκε να υποχωρήσει από τη δεκάμινη στάση αδιαλαξίας της και να τηρήσει τη συνταγματική της υποχρέωση, έστω και την τελευταία στιγμή. Να θυμίσω εξάλλου ότι μόλις τρεις μέρες πριν η Νέα Δημοκρατία έθετε ως προϋπόθεση τη συνολική κατάργηση του νόμου 4339 για να συνενέσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, είναι πια βέβαιον ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα προχωρήσει στη βάση του νόμου 4339. Από τη δική μας πλευρά, δηλώνουμε ότι θα είμαστε αρρωγή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στη δύσκολη προσπάθεια που αναλαμβάνει, να βάλει δηλαδή τάξη και να αποκαταστήσει την συνταγματική νομιμότητα μετά από 27 χρόνια ασυδοσίας και κυριαρχίας των συμφερόντων της διαπλοκής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω, κύριε Εκπρόσωπε, από το θέμα που μόλις είπατε για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αν στην κυβέρνηση υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί χρονικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αν έχετε εικόνα τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη στα δημόσια ταμεία από τους υπερθεματιστές και αν η κυβέρνηση θα επιμείνει, επειδή άκουσα να το λέτε, σε κάποιες διατάξεις του νόμου, λεγόμενου νόμου Παπά, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την τεχνική υποδομή, τους εργαζόμενους που απαιτούνται σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό κλπ. Λοιπόν, καταρχήν, μόλις τώρα συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει διαβούλευση και θα ακούσουμε τον πρόεδρο και τα νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αυτών θα καταλήξουν τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ στην πρότασή τους για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την διαγωνιστική διαδικασία. Ως προς το τίμημα, περιμένουμε την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανάλογα με το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας θα προχωρήσουμε και στις απαραίτητες κατά νόμο ενέργειες. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας, δηλαδή το ζήτημα των κριτηρίων για το διαγωνισμό, αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος Παπά. Αυτός ο οποίος αποκαλέσατε νόμος Παπά, ο νόμος 4339 του 2015 και στη βάση αυτού του νόμου θα προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, ανεξάρτητα, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα καταλήξει σε ένα χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Μέχρι να γίνει αυτό, θα υπάρξει ρύθμιση γέφυρα για την προσωρινή αδειοδότηση των καναλιών ή θα εξαρτηθεί από το χρόνο, δηλαδή αν πει παραδείγματος χάρη 4 μήνες ή 5 θα το αφήσατε έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα να σέρνετε ή θα πάτε και πάλι σε ρύθμιση προσωρινών αδειών. Η βούληση της κυβέρνησης είναι πρώτα να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη συνέχεια να καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνει αφού μας παρουσιαστεί και το χρονοδιάγραμμα εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Καλησπέρα. Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να επιστρέψω στην οικονομία, αλλά από μια πιο διαχειριστική καθημερινή πλευρά. Πόσο βοηθά η αύξηση των Υπουργείων και το... είχε υποσχεθεί προκάτοχό σας ότι το επόμενο σχήμα θα είναι ένα ευέλικτο σχήμα, αποτελεσματικό, το κυβερνητικό. Βλέπουμε αύξηση μελών περίπου 50 παρά ένας. Βοηθά κατά κάποιο τρόπο αυτό στην ελληνική οικονομία? Το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει 48 υπουργούς συν τον Πρωθυπουργό. Και το κυβερνητικό σχήμα φυσικά αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κυβέρνησης. Η αύξηση των υπουργών που είδατε έχει να κάνει και με την συγκρότηση δύο νέων υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πρόκειται για δύο κινήσεις οι οποίες εξυγχρονίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για δύο κινήσεις αναγκαίες. Να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ήδη η τεχνική βοήθεια για την δημόσια διοίκηση έχει δώσει συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση, καθώς η δημιουργία ακριβώς αυτού του Υπουργείου αποτελεί προϋπόθεση ώστε να εξορθολογιστούν οι δαπάνες
που οι δαπάνες που γίνονται για τον εξυγχρονισμό των ψηφιακών συστημάτων του δημόσιου τομέα. Να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα, 7 δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν κατά την τελευταία περίοδο με βάση το πρώτο και το δεύτερο ΕΣΠΑ για να εξυγχρονιστεί ο ψηφιακός εξοπλισμός του δημόσιου τομέα, και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επικρατεί στην ελληνική δημόσια διοίκηση είναι ένα ψηφιακό χάος. Η δημιουργία του συγκεκριμένου λοιπόν Υπουργείου είναι απαραίτητη για τον εξορθολογισμό των δαπανών και για την διασύνδεση μεταξύ των ψηφιακών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, νομίζω ότι είναι απολύτως κοινός τόπος ότι είναι ένα απαραίτητο Υπουργείο με δεδομένη την. Νομίζω. Κύριε Εκπρόσωπε, να πάμε λίγο. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μπορεί να είναι συνδεδεμένα και υπό την αίρεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Αυτή την αποστροφή του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ερμηνεύουν πολλοί ως μία διάθεση των δανειστών για ένα τέταρτο μνημόνιο. Άρα, εσείς συζητάτε τα μέτρα που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, που θα τις δοθούν τέλος πάντων το Δεκέμβριο ή όποτε, για την ελάφρυνση του χρέους, να συνδεθούν με ένα νέο πρόγραμμα, με ένα νέο σύστημα επιτήρησης και επιτροπίας επί της ελληνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο, ο κύριος Ράις, εκτός από αυτή την αποστροφή, είπε και κάποια άλλα πράγματα στη χθεσινή του δήλωση, όπως για παράδειγμα ότι το Δούνου του δεν υποστηρίζει νέα μέτρα λιτότητας για την Ελλάδα. Το χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις για το χρέος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα είναι πάρα πολύ σαφές. Δηλαδή, στοχεύουμε την 5η Δεκέμβρη να πάρουμε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να υπάρξει λήψη μέτρων βραχυπρόθεσμων σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος, και από εκεί και πέρα να συγκεκριμενοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την απομείωση του δημοσίου χρέους. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ράις είπε κάτι διαφορετικό στη χθεσινή του δήλωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης η συγκεκριμένη δήλωση του εκπροσώπου του Δούνου του, η οποία βεβαίως δεν αλλάζει ούτε κατά κεραία και δεν αλλάζει σε τίποτα τις προηγούμενες δηλώσεις εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κοινός στόχος είναι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έναν καθαρό διάδρομο δεκαετίας, ίσως και παραπάνω, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Κύριε Πρόσωπε, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις τράπεζες εξαιτίας της κόρας της διοίκησης της Εθνικής με το τούχου σου, με αφορμή την επιλογή του νέου Προέδρου της Εθνικής, του κ. Θυμόπουλου. Ο Γιάννης Δραγασάκης χθες, στην συνάντηση που είχε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής, τον κ. Φρεγιαδάκη, χρέωσε απολύτως αυτή την κατάσταση στην πλευρά της Εθνικής και μίλησε για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του κλίματος. Η ερώτηση είναι, τίθεται θέμα παραίτησης ή απομάκρυνσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής? Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα. Δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στην επιλογή της ηγεσίας των τραπεζών. Δεν είναι αυτός ο θεσμικός της ρόλος. Ωστόσο, δηλώνει με σαφήνεια ότι το ρήγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ της διοίκησης Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οφείλει άμεσα να επιληθεί, καθότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση ανησυχίας που δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο ωστόσο θέλω να θυμίσω ότι δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Εκτιμούμε ότι η διοίκηση μιας τράπεζας οφείλει να μην αγνοεί τις αποφάσεις και τις προτροπές του βασικού μετόχου της. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση το γεγονός ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της νέας ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής δείχνουν μια τάση αναγνώρισης της Τουρκίας ως ίσως τον πιο σημαντικό σύμμαχό τους στην περιοχή. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης πάνω σε αυτό το θέμα, εάν πέρα από τη διπλωματική οδό υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά να έρθει
σε επαφή μέσα από άλλες ενδεχομένως επικοινωνίες με τη νέα αμερικανική ηγεσία. Καταρχήν να πω ότι δώσαμε συγχαρητήρια στον κύριο Τραμπ, στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ για την εκλογή του. Ο αμερικανικός λαός αποφάσισε, η απόφασή του είναι απολύτως σεβαστή. Η ελληνική κυβέρνηση όμως ήταν απολύτως προετοιμασμένη και για τα δύο ενδεχόμενα, με δεδομένο το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι δημοσκοπικές εταιρείες που προέβλεπαν αποτελέσματα μεγάλων εκλογικών μαχών έπεσαν έξω. Να θυμίσω ότι έπεσαν έξω σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημοψήφισμα, έπεσαν έξω στην πρόβλεψη του αποτελέσματος για το δημοψήφισμα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, πέφτουν έξω για τρίτη φορά και στις αμερικανικές εκλογές. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη και για τα δύο ενδεχόμενα. Πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιωματούχοι της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ, διότι ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η-1η του 2017. Υπάρχει βεβαίως μια προσπάθεια να καταλάβουν όλοι σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η νέα ηγεσία των ΗΠΑ. Την ίδια προσπάθεια καταβάλει και η ελληνική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και στο επόμενο διάστημα είναι πιθανή και μια επικοινωνία εκ μέρους του Πρωθυπουργού με τον, πρόεδρο των με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι οφείλουμε να κινηθούμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της χώρας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής. Κύριε Υπουργέ, είχαμε πριν από λίγο μια ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που μιλά για απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΕΕΠ στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Αναφέρεται μάλιστα σε ένα δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με την υπηρεσία τέλος πάντων για την αποτροπή ηλεκτρονικών επιθέσεων, η οποία μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης των αρμοδιοτήτων του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής μεταφέρεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις υπηρεσίες του νέου Υπουργείου από την ΕΕΠ. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, λέει ότι θα είναι αντίθετη σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Μάλιστα, κάνει και κάποιες αναλογίες σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων παλαιότερα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο Υπουργείο Επικρατείας. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από αυτό? Δεν έχω κάποιο σχόλιο, δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα. Επιφυλάσσομαι όμως να σας απαντήσω αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εδώ. Κύριε Πρόσωπε, φοιτητές μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα περί της νέας ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, ότι ζητούν οι θεσμοί, μάλιστα συγκεκριμένα με 15 δις, και ότι έρχονται οι θεσμοί και βάζουν και αυτά επιτάπητος. Και έχει ξεκινήσει και μια φιλολογία περί νέου κουρέματος των τραπέζων. Αν όντως ισχύει, αν όντως οι θεσμοί βλέπουν μια νέα ανακεφαλοποίηση τους επόμενους μήνες. Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ολόκληρο την Ευρώπη. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές, είναι απολύτως σταθερό και μάλιστα πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, χθες ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, προανήγγειλε και νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Επομένως, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήματος, δεν υπάρχει κανένα τέτοιου είδους ενδεχόμενο. Δεν έχει τεθεί από κανέναν και νομίζω ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν έχουν βάση αλήθειας. Κύριε εκπρόσωπο, ήθελα να ρωτήσω για τη χθεσινή σύσκεψη για το ποδόσφαιρο. Υπήρξε συζήτηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, κάποιο κομβικό σημείο, κάποιο όριο που έβαλε η κυβέρνηση, πέρα από το οποίο ενδεχομένως να οδηγηθούν οι ελληνικές ομάδες εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων? Κύριε Τζολίτο, δεν υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό, σας το λέω ευθέως, παραμένει ανοιχτό για την ελληνική κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν επανέλθει στην κανονικότητα άμεσα η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Κύριε εκπρόσωπο, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη από το κάποιο νεότερο από το χτύπημα που είχαμε χθες στη γαλλική πρεσβεία και αν όλο αυτό σας προβληματίζει ένωψη φυσικά και της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες, προχωρά κανονικά.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών αλλά και η ασφάλεια σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου Ομπάμα θα είναι απόλυτη. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί είναι τα απολύτως αναγκαία για να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο οποιασδήποτε αναταραχής. Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά. Η κυβέρνηση αποδέχεται το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, μπορεί να κατάλαβα λάθος. Εάν ισχύει αυτό, δεν θα πρέπει να υπογράψει μια νέα συμφωνία, δηλαδή ένα τέταρτο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ξέρετε, συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα ως τεχνικός σύμβουλος. Από εκεί και πέρα, η πάγια πρακτική καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση υπογράφει ξεχωριστές συμφωνίες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποτέ δεν θεωρήθηκαν αυτές οι δύο ξεχωριστές συμφωνίες ως διαδοχικά μνημόνια. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι η συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 εξακολουθεί να ισχύει και είναι η μοναδική που θα συνεχίσει να ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει η πρόθεση για τη λήψη νέων μέτρων ή νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην συμφωνία που πιθανόν να προκύψει αν το ΔΝΤ του αποδεχθεί να συμμετέχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω με αφορμή την ερώτηση της συναδέλφου στις δηλώσεις του κυρίου Ράις και στο θέμα των νέων μέτρων που μας είπατε μόλις τώρα. Ο κύριος Ράις είπε πως τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί ως τώρα δεν πιάνουν τους στόχους του προγράμματος όσον αφορά στα πλεονάσματα ύψους 3,5%. Με δεδομένο για το 2018, λέω. Με δεδομένο ότι μέχρι τώρα οι θεσμοί δεν έχουν δεχτεί τη μείωσή τους. Αυτό δεν σημαίνει νέα μέτρα. Βεβαίως και όχι. Σας λέω ότι το κρίσιμο σημείο είναι το γεγονός του ότι βασικό μέτρο για το ύψος των πλεονασμάτων αποτελούν οι εκθέσεις της Eurostat. Από τη στιγμή που η Eurostat επιβεβαιώνει συγκεκριμένο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων και θεωρεί ότι τα μέτρα επιτυγχάνουν τους στόχους τους, δεν υπάρχει κανένα θέμα για τη λήψη νέων επιπλέον μέτρων. Ούτε στον τομέα των δημοσιονομικών, ούτε στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μιλιώνης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια εικόνα για τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και αν υπήρξε ή θα υπάρξει κάποια επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις κυπριακές αρχές. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία και περιμένουμε το αποτέλεσμά τους όπως το περιμένει και ολόκληρος ο πλανήτης. Από Νέα Υόρκη, Στεφανόπουλος από το Greek American News Agency. Κύριε Πρόεδρε, γιατί εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, σας το εύχομαι πάντως. γιατί επενδύει η ελληνική κυβέρνηση τόσο πολύ στο θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από πλευράς του Προέδρου Ομπάμα, δεδομένου ότι ο Λευκός Οίκος και το State Department, διακριτικά μένα αλλά το έκανε, χαμήλωσε τον πήχη για τις προσδοκίες. Έχετε κάποια πληροφόρηση για κάποια ανακοίνωση ενδεχομένως πολύ σημαντική? Προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από τον Αμερικανό Πρόεδρο κάτι περισσότερο από την ρητορική υποστήριξη? Μέχρι τώρα από τις ΗΠΑ δεν έχουμε δει κάτι άλλο, μόνο ρητορική υποστήριξη, τίποτε άλλο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ασκήσουν κάποια πίεση στο ΔΝΤ του, διότι έχουν μεγάλο ποσοστό. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις είναι εξαιρετικά αυξημένος. Μία δήλωση του Προέδρου Ομπάμα δεν είναι ποτέ απλώς μία δήλωση, αλλά είναι και μία πολιτική πίεση έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα του χρέους. Εκτιμώ ότι έχει εκφραστεί από την παρούσα ηγεσία των ΗΠΑ η βούληση να βοηθήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα και θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Ομπάμα στη χώρα μας θα είναι στην κορυφή της ατζέντα το ζήτημα και του ελληνικού χρέους. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και δουλεύουμε στην κατεύθυνση
του να έχουμε εξελίξεις στο ζήτημα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους όσο το δυνατόν αμεσότερα, με βασικό στόχο να ληφθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και να συγκεκριμενοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη. Με την εκλογή Τραμπ, είδαμε, κύριε εκπρόσωπε, να πανηγυρίζουν οι πιο ακραίες δυνάμεις στην Ευρώπη. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή? Οι πανηγυρισμοί των ακραίων δυνάμεων στην Ευρώπη σαφώς και προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι γνωστό ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δηλώσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με μια στάση απέναντι στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, οι οποίες είναι μάλλον προβληματικές. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δημοκρατικό βάθος και το δημοκρατικό και το πολιτιακό βάθος που έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και με αυτή την έννοια εκτιμώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα δούμε την συνέχιση και την κανονικότητα στο δημόσιο βίο των ΗΠΑ. Δεν ανησυχούμε για παρόμοιες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει διαρκής εγρήγορση, καθότι τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού και στη χώρα μας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, αλλά θεωρούμε ότι μόνο μια σοβαρή πολιτική, η οποία θα εγγυάται την κοινωνική συνοχή, μπορεί να αποτελέσει το φρένο για την ανάπτυξη τέτοιου τύπου πρακτικών και τέτοιου τύπου ιδεολογιών στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε εκπρόσωπε, η τελευταία έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία δημοσιοποιήθηκε μόλις προχθές. Είναι ίσως η πιο σκληρή έκθεση των τελευταίων ετών και με ένα σκεπτικό που δείχνει να οδεύει προς πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Με δεδομένο ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει συνδεθεί με την Συμφωνία για το Προσφυγικό, υπάρχει ανησυχία για την διατήρηση αυτής της συμφωνίας? Η Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το Προσφυγικό οφείλει να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή απόλυτη ψυχραιμία και από τις δύο μεριές, δηλαδή και από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τη μεριά της Τουρκίας, αλλά την ίδια στιγμή και η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι η ενταξιακή της πορεία εξαρτάται και από το σεβασμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναγκαίο για μια χώρα η οποία θέλει να ανήκει στον πυρήνα του δυτικού κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει ερώτηση από κάποιον άλλον? Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.